Λοιπόν, πάμε να ανοίξω μερικά από τα packs που έχω μαζέψει για το Future Stars. Γενικά η ομάδα φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν νομίζω βέβαια να μπουν πάρα πολλοί από αυτούς στην ομάδα μου. Είναι λίγοι που θα ήθελα να δοκιμάσω. Αλλά έχει ας πούμε κάποιους icons που φαίνονται ακραίοι. Φαίνονται ακραίοι και θα ήθελα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και το 85 Plus Player Pick. Κακό είναι. Να πάρω τώρα. Όχι, δεν την πάρω. Γιατί έχω πολύ λίγο φόντερ. Θα πάρω τον Εκουνκού. Εδώ έχουμε Πορτογαλία. Καμ. Σνομπρούνο. Νομπρούνο. 88 rating. Πάρα πολύ καλό. Δε όσο περισσότερο φόντερ μαζεύουμε τώρα, τόσο καλύτερα γενικά. Ιδανικά από αυτό το πρόμο. Εντάξει, οτιδήποτε tradable δεν με πειράζει καθόλου για να μπορώ να το πουλήσω. Αλλά άμα είναι να βγάλω κάτι untradable, προφανώς και θα ήθελα πάρα πολύ Ροναλντίνιο. Επειδή η κάρτα φαίνεται ακραία, φαίνεται απίστευτη. Καλά, ότι θα μπαίνει στην ομάδα σίγουρα. Τώρα ποιον θα βγάζα δεν ξέρω. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να έχω first τον Ροναλντίνιο στην ομάδα. Πάρα πολύ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος που να με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Γιατί ήδη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα μου. Για untradable note τουλάχιστον που θα μπορούσε να μπει. Εδώ έχουμε Ισπανία, right mid, τίποτα. Δε και το club μου γενικά είναι αρκετά γεμάτο. Με πάρα πολλούς gold παίχτες. Και δεν ξέρω τι να τους κάνω γιατί δεν θέλω να τους βάλω καθόλου στο 82 plus upgrade. Το 82 plus upgrade είναι... Ωχ, εδώ έχουμε Van Dijk. Απίστευτο. Βγάλαμε VVD. Νομίζω ίσως και για πρώτη φορά φέτος. Παιδιά ακόμα είναι πολύ δύσκολο να τον περάσεις, ακόμα και το χρυσό. Και γι' αυτό μάλλον πηγαίνει 70. Ναι, γύρω στο 70K. Τα 82 plus που έλεγα πριν είναι παιδιά χάλια. Είχα κραφτάρει μερικά και χωρίς καμία υπερβολή 9 στα 10 πρέπει να ήταν 82. Και τα υπόλοιπα ήταν 83 ή 84. Ήτανε τραγικά. Και δεν θέλω να συνεχίσω να τα κραφτάρω. Περιμένω μπας και... Αυτός είναι... Αντρέα. Ναι, δυστυχώς. Περιμένω λοιπόν μπας και βγάλουν... τίποτα καλύτερα upgrade τις επόμενες μέρες. Εδώ έχουμε Future Stars. Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι αυτή? Α, είναι η Endo. Τουλάχιστον βγάλαμε Future Stars. Είναι 87. Είναι untradeable βέβαια. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλή. Αλλά το flair παιδιά και η κάρτα, το card design είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν πάει για τίποτα βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο flair και πάρα πολύ ωραίο design. Αλλά ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι περιμένω μπας και βγάλουν κάποιο καλό upgrade, κάνα pick. Εδώ έχουμε τρίπια. Κανένα player pick ή τίποτα 81 επί 2, τα 81 double. Γιατί τα 82 plus ήταν χάλια. Είναι χάλια. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και το Rare Mixed. Έχουμε Γερμανία. Καμ. Α, πρέπει να είναι ο Γκέτσε μάλλον. Από ό,τι βλέπετε έχω συνέχεια, συνέχεια duplicate χρυσούς. Συνέχεια. Και κάνω πάρα πολλούς discard. Γιατί αρνούμε να τους βάλω στο 82 plus upgrade. Όσα έχω κάνει ήταν τεράστια αποτυχία. Πρέπει να έχω βγάλει ένα ή δύο walkout μέσα από καμιά πενταριά που έχω κάνει. Για σας ήταν άραγε καλά τα 82 plus, μόνο εμένα ήταν χάλια. Γιατί από ό,τι διαβάζω γενικά ήταν απέσια, ήταν χάλια. Εδώ έχουμε Baltimore ή Dembélé. Baltimore. Εντάξει, το Baltimore δεν ακούγεται καθόλου γαλλικό, νομίζω.
Εκτός αν το πεις, δεν ξέρω, μεγαλική προφορά. Ακούγεται πάρα πολύ αγγλικό το Baltimore. Τέλος πάντων. Ναι, τα 82 plus από ό,τι καταλαβαίνουν είναι για όλους χάλια. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα βγουν σύντομα καλά upgrades. Έχουν να βγάλουν πολύ καιρό player picks, πάρα πολύ καιρό. Εδώ από 82 επειδή βγάλαμε 2 80-διάρδες. Τα 78 plus player picks ή τα 80 plus player picks έχουν και περισσότερο hype νομίζω. Είναι πιο ωραίο να έχεις 2, 3, 4 επιλογές από picks. Α, εδώ τουλάχιστον είναι 84-διάρδες. Και τώρα που πήρανε και τα 83 επί 10 πίσω, έχουνε, δεν έχουμε άλλο να κραφτάρουμε. Δεν έχω που να βάλω 84 και 83. Και inform έχω πάρα πολλούς. Έχω πάρα πολλούς για να συνεχίσω να τους βάζω εκεί πέρα. Εδώ έχουμε trend. Πάρα πολύ ωραία. Έχω ήδη 3, 4, 5 σελίδες με inform. Και τους έβαζα στα 83 επί 10. Και αυτούς. Και τώρα θα μου ξεμείνουν μέχρι να ξαναβγάλουν κάτι παρόμοιο. Εδώ έχουμε Bernardo Silva. Ας είναι Bernardo, πρέπει να είναι Bernardo. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Το 84 plus αυτό πλήρωσε. Να ξαναγεμίζω λίγο σιγά σιγά με Fodder. Τώρα κραφτάρω και το Icon Pick. Σιγά σιγά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τα Rare Gold Pack. Ιταλία, CM. Α, μήπως είναι ο Μπαρέλα. Το έκανα skip. Μπα. Αυτά τα δύο Rare Gold Pack είναι από τα Rivals Rewards, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και τα δύο Prime Gold Players Pack και το 84x10. Τουλάχιστον πλέον δίνουν 84x10 τα Rivals που είναι πολύ καλό. Αυτό, α, νόμιζα είναι walkout για κάποιο λόγο. Το οποίο θα τα ανοίξουμε και το 84x10. Hunter και Sando. Θυμάστε παλιότερα, στα παλιότερα FIFA, τα Hunter και τα Sando ήταν 5K. Δεν θυμάμαι καν σε ποιο FIFA ήτανε. Μέχρι το 20-21, δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά έβγαζες Hunter και Sando και χαιρόσουν αφούλ. Εδώ είναι Harry Kane. Όχι. Πάντα αυτό λέω όταν βλέπω Αγγλία striker. Ελπίζω να είναι ο Kane. 99% φορές είναι ο Wilson. Λοιπόν, και το τελευταίο Prime Gold Players Pack είναι Μεξικό. Είναι ο Τσόα μάλλον. Δεν βλέπετε, κάνω πάρα πολύ discard. Τουλάχιστον οι περισσότεροι είναι tradable. Τους αντρέω όλο και κάπου προσπαθάνουν τους χώρους σε κανένα marquee matchup, σε τίποτα στα League SBC. Αλλά είναι πολλοί που δεν μπαίνουν πουθενά. Εδώ έχουμε Odegaard. Έχουμε Odegaard νομίζω, ναι. Και δεν βλέπω και duplicate πολλούς που είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 85 plus. Χρυσό είναι, Αγγλία, right wing, είναι Σάκα ή Med. Είναι ο Σάκα. Οκ. Λοιπόν, τι θα ανοίξουμε. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε 80x10. Εδώ έχουμε future stars πάλι. Είναι Γερμανία. Center back, δεν έχω ιδέα. I know Bishok, Bishak, πώς λέγεται. Bishek. Είναι 86, έχει 90 physical. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μάλλον θα γίνει και αυτός fodder. Και αυτός φθηνός πρέπει να είναι. Ναι. Είναι discard νομίζω όσο είναι οι 86.
Οκ. Βγάλαμε τουλάχιστον δεύτερο future stars, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο το design. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πάμε ανοίξουμε 83x3. Έχουμε Ιταλία, center back, θα είναι 383 άριδες. Μάλιστα, οκ. Δεν με εκπλήσει καν πλέον. Δεν με εκπλήσει καν. Ειδικά φέτος που είναι τόσο πολύ 83 άριδες. Γιατί είναι και οι γυναίκες. Λοιπόν, 84x3. Χρυσό. Νορβηγία striker, ναι. Είναι η Χέγκερμπεργκ. Πάρα πολύ ωραίο. Αν και νομίζω την έχω ήδη. Αλλά θα μπει σε κανένα SBC. Άμα την έχω. Κινφόρμ μέσα. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με... Λοιπόν, έχω 381x11. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το 85x2. Είναι χρυσό, Ιταλία, CDM. Α, είναι τον άλλη. Μόνος του. Οκ. Okay. Άρα θα έχει κάποιον 85 μέσα. Την Ντάλη. Πάμε να ανοίξουμε το 84x5. Χρυσό. Πολωνία. Striker. Μπαρσελόνα. Πάρα πολύ ωραίο. Και ας μην έχει κάτι άλλο από πίσω. Το 90 rating είναι πάρα πολύ ωραίο του Λεβαντόφσκι. Και έχει και inform μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή δεν θα έχω τι να κάνω το φόντερ από όλα αυτά εδώ πέρα, θα ανοίξω 3x10 για κλείσιμο. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο. Χρυσό είναι. Σκωτία, left back. Είναι ο Ρόμπερτσον. Δεν ξέρω αν θα είναι διπλό. Δεν είναι διπλό. Που σημαίνει ότι είναι ένα πολύ κακό pack. Ναι. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο. Και αυτό χρυσό. Είναι η Γερμανία. CDM. Είναι ο Κίμιχ. Είναι ο Κίμιχ, είναι διπλό. Δεν είναι. Οκ, okay, τουλάχιστον 88 rating. Κι άλλο inform. Οκ. Okay. Και πάμε να ανοίξουμε και το τελευταίο. Χρυσό και αυτό. Γαλλία. Striker. Είναι ο Griezmann. Και είναι και διπλό. Μαζί με Ρόντρι. Μαζί με Λεβαντόφσκι. Το καλύτερο με διαφορά pack από αυτά τα τρία. Και έχει μέσα και Trent. Και για κλείσιμο, κράφταρα το 87 plus το icon pick. Να δούμε αν από εδώ μπορούμε να βγάλουμε κάτι ακραίο. Γιατί μόνο με κάτι ακραίο. Μόνο κάτι ακραίο θα μπει στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το ένα icon pick χειρότερο από το άλλο. Το ένα icon pick χειρότερο από το άλλο. Δεν ξέρω καν ποιον αξίζει να πάρω. Όλοι οι φόντερ θα γίνουν βασικά, δεν έχει σημασία. Θα πάρω τον Owen. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Άνοιξα αρκετά packs. Έβγαλα 2 future stars. Δεν είναι usable, αλλά τουλάχιστον βγάλαμε 2. Είδαμε το flare. Πολύ ωραίο design. Κάναμε και το icon pick. Το οποίο δεν μας βγήκε σε καλό εν τέλει. Γενικά το event φαίνεται πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραίες κάρτες. Έχει ωραία evolutions, ότι όλες είναι πολύ ωραίες κάρτες από τα Evo που μας έδωσε σήμερα να κάνουμε, πριν και δωρεάν. Έχει ακραίους icons, έχει τον Ronaldinho που είναι ακραίος. Ξεκινήσαμε με 10-0 το Weekend League, θα το τελειώσω ή αύριο ή μεθαύριο.
ελπίσουμε για άλλο ένα rank 1 και τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.